Ισραήλ είναι έτοιμο αν χρειαστεί να επιτεθεί εκ νέου σε περιοχές τη Ιεμένη που ελέγχονται από του Χούθη, αλλά προτιμά να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε αυτά τα θέματα ο Διεθνή Ναυτικό Συνασπισμό υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργό Εξωτερικών Ισραήλ Κάτ σε συνέντευξή του στο Bloomberg την 5η. Το κράτο του Ισραήλ είναι έτοιμο να ξαναχτυπήσει εναντίον των Χούθη, αν και προτιμά να διεξάγει αυτόν τον πόλεμο ως συνασπισμό 10 χωρών υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Κάτζ στη συνέντευξη, αποσπάσματα τη οποία επικαλέστηκε επίση η υπηρεσία τύπου του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Ισραηλινός Υπουργό εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι επιθέσεις των Χούθι θα συνεχιστούν, ενώ τόνισε ότι η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση σχεδιάζει νέες επιθέσεις παρά τις πρόσφατες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων του στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Ιεμένη. Το Ισραήλ έχει έναν μακρύ κατάλογο πιθανών τοποθεσιών των Χούθη που μπορούν να προσβληθούν, συνέχισε ο Γκάτζ, σημειώνοντας ότι η αναγνώριση των στόχων αυτών άρχισε αμέσως μετά τις πρώτες επιθέσεις του κινήματος της Ιεμένης στο νότιο Ισραήλ. Ο Υπουργό σχολίασε επίση το πρόβλημα στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, το οποίο δέχεται καθημερινά βομβαρισμού από τη Χεσμολάχ. Σύμφωνα με τον ίδιο, 70.000 Ισραηλινοί έχουν εκενωθεί από το βόρειο Ισραήλ και δεν θα υπάρξει αίσθηση ασφάλεια εκεί μέχρι οι δυνάμει τη Χεσμολάχ να αποσυρθούν, όπω προβλέπουν τα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, ο Κάτζα αναγνώρισε ότι μια κατάπαυση του πυρός στην Γάζα θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων σε ολόκληρη την περιοχή. Στο μεταξύ νωρίτερα σήμερα, η ηγέτης των Σιητών Ανταρτών Χούθη της Ιεμένης απειλήσε ότι το κίνημα θα προβεί σε αντίπεινα για τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Χοντέιντα της Ιεμένης, δήλωσε ο ηγέτης της οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν σε τηλεοπτική ομιλία του σήμερα. Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στον Χούθι κοντά στο λιμάνι της Χοντέιντα το Σάββατο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 9 ανθρώπους και τραυματίζοντας 87. Μία ημέρα μετά την επίθεση των Χούθι με ντρόουν στο Τελαβίβ που άφησε ένα νεκρό. Τα αντίπεινα είναι αναπόφευκτα, προειδοποίησε ο Αμπτούλ Μαλίκ Αλ οι επιθέσει των Σιητών ανταρτών στο Ισραήλ που σύμφωνα με του ίδιου γίνονται σε ένδειξη αλληλεγγύη προ του Παλαιστίνιου στη Λωρίδα τη Γάζα θα συνεχιστούν και οι αντάρτε δεν θα αποθαρρύνονται από τις αεροπορικές επιδρομές, τι Ισραηλινέ αεροπορικέ επιδρομέ, πρόσθεσε. Ό,τι κάνει η πλευρά του Ισραηλινού εχθρού θα φέρει περισσότερο κίνητρο για εκδίκηση, είπε ο Αλχούθη. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.